θεωρείτε σωστή την διεξαγωγή πολέμου με τους γειτόνους εντός εισαγωγικών και εντός παρενθέσεως Αλβανία, Σκόπια, Βουλγαρία, Τουρκία? Τι παράξενη ερώτηση είναι αυτή. Αν θεωρώ σωστή, λέει, τη διεξαγωγή πολέμου, δηλαδή στα καλά καθούμε να πάμε να πολεμήσουμε τώρα με τους Τούρκους, με τους Βουλγάρους και δεν ξέρω με ποιους άλλους? Παράξενη ερώτηση. Ποιος θα ήθελε τον πόλεμο? Εμείς, εκείνοι? Ούτε εμείς ούτε εκείνοι. Αν τώρα κάποιοι μπορεί να είναι πλεονέκτε, όπως λέγεται και λέγεται και ξαναλέγεται, οι εξανατολών, εχθροί μας, δηλαδή οι Τούρκοι, και ήθελαν να μας αρπάξουν ό,τι θα ήθελαν να μας αρπάξουν, τα νησιά του Αιγαίου, δεν ξέρω τι άλλα μπορεί να αρπάξουν, όπως άρπαξαν και την Κύπρο, τότε βεβαίως, τότε δεν θα καθίσουμε με σταυρωμένα χέρια. Θα πιστεύατε εκείνο το σφάξιμο αγάμου να γιάσω? Όχι, βεβαίως. Τότε δεν θα πηγαίναμε να πολεμήσουμε? Οπωσδήποτε. Θα μου πείτε, λέτε πάτερ αυτά εσείς? Ναι, γιατί? Δεν θα πολεμήσουμε? Ο λαός του Θεού δεν πολεμούσε? Εμείς δεν θα πολεμήσουμε? Θα πολεμήσουμε. Κακό πράγμα ο πόλεμος, αλλά θα πολεμήσουμε. Σε τι? Στον λεγόμενο αμυντικό πόλεμο. Ο επιθετικός πόλεμος είναι κακός. Αν και βέβαια οι στρατιώτες τι φταίνει, οι πολίτες τι φταίνει όταν επιστρατεύονται, αλλά αντί αυτή η περίπτωση, ο επιθετικός πόλεμος σημαίνει έβαλες εσύ βέβυλο χέρι πρώτος. Έβαλαν τότε η Γερμανία, η Ιταλία εις βάρος μας, ό,τι έκαναν. Εμείς δεν τους επιτεθήκαμε. Αν όμως κάποιος μας επιτεθεί, θα πολεμήσουμε. Δεν πολεμήσαμε τους Ιταλούς όταν μας κήρυξαν τον πόλεμο 28 Οκτωβρίου, που θα γιορτάσουμε σε λίγες μέρες μετά. Δεν πολεμήσαμε και τους Γερμανούς, αναμφισβήτητα. Γιατί? Διότι έτσι είναι. Αν το θέλετε, στην Παλαιά Διαθήκη, όταν έχουμε την ελληνική επικράτεια στην Παλαιστίνη, δηλαδή τους επιγόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ξέρετε, οι Πτολεμαίοι ήταν στην Αίγυπτο, στην Παλαιστίνη ήταν οι αντίοχοι, είναι γνωστό αυτό. Στην εποχή του Αντιόχου του Επιφανούς, του Τετάρτου, Αντίοχος Επιφανής, έτσι έλεγε το Τέταρτος, αυτός έδειξε τέτοια συμπεριφορά φοβερή, ώστε να χαρακτηριστεί από την ιστορία και, και μάλιστα από την ερμηνευτική και μάλιστα από την ίδια την Αγία Γραφή Παλαιά Διαθήκη, γιατί προφήτευσε ο Δανίλη σχετικά, ως πρόδρομος και τύπος του Αντιχρίστου. Ξέρετε ότι στις ημέρες της ελληνικής κατοχής στην Παλαιστίνη έδρασαν αντάρτες. Βέβαια έχουμε τους λεγόμενους Μακαβαίους. Μακαβαίος, με δύο κάπα γραμμένο, Μακαβαίος, έχουμε το αλφαβήτα, γάμα και ένα δέλτα που είναι εκτός του αριθμού των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης, Μακαβαίων. Έχουμε το μαρτύριο των 7 παιδιών και της Σολομονής της μητέρας τους και του Ελεαζάρου του διδασκάλου των, που τους γιορτάζουμε, ακούσατε, τους γιορτάζουμε την 1η Αυγούστου. Ήτανε αντιστασιακοί άνθρωποι. Δεν ήθελαν να δεχθούν εκείνα τα οποία οι Έλληνες ήθελαν να επιβάλλουν, όπως γυμναστήρια και άλλα πράγματα, λατρεία του Διός, των θεών, των ποικίλων θεοτήτων κλπ. Καθόλου. Ο δε Ιούδας και κάποιοι άλλοι συγκρότησαν ολόκληρο στρατό. Ήτανε ένα είδος αντάρτικου για να χτυπήσουν τους Έλληνες να φύγουν από τη χώρα τους, και αυτά γράφτηκαν και παρεχωρήθησαν μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Ξαναλέγω, Μακαβαίος θα πει σφυροκόπος, αυτός ο οποίος σφυροκοπεί των εχθρών. Τι θα λέγαμε πάνω σε αυτό? Θα έπρεπε να πούν εκεί τότε οι Εβραίοι που απειλείται η θρησκεία των, διότι ήθελε ο Αντίοχος ο Επιφανής, ως τύπος του Αντιχρίστου, να καταργήσει τη λατρεία του αληθινού Θεού. Θα καθόντουσαν με σταυρωμένα χέρια? Πάντοτε όταν πολεμούσαν οι Έλληνες και οι προγονείς μας και μέχρι χθες ακόμα, τι λέγανε?
Ο πόλεμος είναι υπέρ εστιών και βομών. Θα πει υπέρ εστιών για τα σπίτια μας, για τις οικογένειές μας. Θα θέλεις να δεις αν το έγραψε κορίτσι αυτό, κοπέλα μου, θα θέλεις να δεις εδώ τους Τούρκους να σε αρπάζουν και να σε ρίχνουν σε κανένα χαρέμι, σε κανένα χαρέμι, και από εκεί να μην βγεις ποτέ? Θα το θέλεις? Όχι βεβαίως, όχι βεβαίως. Ή να υφίστανται βιασμούς, βιασμό, να υφίστανται τα κορίτσια, οι γυναίκες, οι μανάδες μας? Όχι βεβαίως. Αυτό θα πει υπέρ εστιών και βομών, θα πει υπέρ της πίστεως. Θα θέλατε να τους αφήσουμε να μας εξισλαμίσουν? Βεβαίως όχι. Συνεπώς θα πάμε στον πόλεμο. Θα είναι πόλεμος, όχι βεβαίως, ξαναλέγω, επιθετικός, αλλά αμυντικός πόλεμος. Δεν θα καθίσουμε με σταυρωμένα χέρια. Λοιπόν, αυτό το θεωρείτε σωστή τη διεξαγωγή πολέμου? Σωστή. Πότε? Εφόσον και καθώσον μας χτυπήσουν εχθροί. Βεβαίως. Εάν όμως δεν μας χτυπήσουν, να κάσουν εκείνοι καλά στον τόπο τους και εμείς καλύτερα εις τον δικό μας τόπο. Αυτά και για αυτή την απορία μας.